Πριν από λίγες ημέρες, το υπόγειο του Καπετανάκιου πλημμύρισε νερό και σήμερα το πρωί λίμματα. Παρακολούθησα ότι τα νερά ήταν, η στάθμη τους ήταν πιο ψηλή στο σημείο της τουαλέτας. Οπότε η οσμή με την εικόνα των υδάτων κατάλαβα ότι είναι βοθρολίμματα. Τρομοκρατήθηκα γιατί ζούμε σε μια περίεργη συγκυρία που ο ιός μεταδίδεται και από τα λίμματα. Το παραδοτέο πριν από ένα χρόνο σχολικό συγκρότημα, το οποίο σημειωτέων για να ολοκληρωθεί χρειάστηκε πίεση και διεκδικήσεις ετών, ανατακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζει προβλήματα που μαρτυρούν ελλείψεις και κακοτεχνίες. Ούτε συντηρητές είμαστε και εμείς, ο Σύλλογος Γονέων. Είμαστε από το χρόνο που δεν έχουμε πλέον. Και αναλωνόμαστε κάθε μέρα, όχι έγινε βοθρολίματα, όχι έβρεξε και γέμισαν τα υπόγεια. Είναι δυνατόν? Οι μαθητές του Λυκείου με απόφαση της Διευθύντριας αποχώρησαν από το σχολείο, καθώς εκτός από τα λίμματα του υπογείου, οι οσμές που αναδύθηκαν δυσκολεύαν ακόμα και την παραμονή στο χώρο. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει φέτος. Έχουμε γεμίσει από βοθρολίματα, είτε από νερό. Τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Χάνονται ώρες. Εκπρόσωποι μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών οργισμένοι επισκέφτηκαν τη Λότζια απαιτώντας από τη Δημοτική Αρχή να δείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε ένα θέμα που ενέχει προβληματισμούς ακόμα και για τη δημόσια υγεία. Είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο. Είπε ο Δήμαρχος ότι περιμένει να ενημερωθεί από την Επιτροπή. Του καταγγείλαμε όλη αυτή την ιστορία της κακοτεχνίας και περιμένουμε την Τεχνική Επιτροπή επιτέλους να λάβει οριστικά μέτρα για να επιλύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυσεπίλητο. Σε μια επιστημονική εποχή, η αντιμετώπιση ενός φρεατίου νομίζω ότι είναι μηδαμινό πρόβλημα. Επισημαίνεται ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των χώρων που πλημμύρισαν.